Δεν τα κατάφερε η ομάδα σήμερα, αν και μπήκε πολύ καλά. Είχε και δοκάρι στην αρχή του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως τα λέτε, μοιρασμένο παιχνίδι ήταν. Νομίζω ότι πατούσαμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούμε. Έτσι είναι βέβαια το ποδόσφαιρο, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Μετά ήταν ένα ισορροπημένο μάτς που φαινόταν ότι όποια από τις δύο ομάδες θα βάζε το πρώτο γκολ θα κέρδιζε. Το έβαλε ο αντίπαλος και όπως ήρθαν τα πράγματα, δίκαια κέρδισε στο τέλος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα μας δεν θα τα παρατήσει, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστεί στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, με δικά της παιδιά και αγαπημένα παιδιά. Και έτσι και φέτος θα πάει μέχρι το τέλος, με προσπάθεια, με πολλή δουλειά από τους προπονητές και το επιτελείο και όλους τους παίχτες να βοηθήσουν όσο τους αναλογεί. Βλέπω να βγάζεις ένα πείσμα, ένα θέλω για παραμονή. Θα καταφέρει τελικά η ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, ο Παπάγος στα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να συζητά για την παραμονή του. Είναι ομάδα των υψηλών σαλονιών της Αθήνας. Και οι άνθρωποι του ίδιοι που την φέραν εδώ πέρα, αυτοί ήδη διαχειρίζονται την κατάσταση. Γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει ώστε ο Παπάγος να μην συζητήσει καν για την παραμονή του και να σωθεί γρήγορα στο δεύτερο γύρο. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί ξέρω και όλοι μας, και σαν παίκτες και σαν προπονητές, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα για να σωθούμε. Και θα σωθούμε. Καλή συνέχεια και καλή γιορτή. Ευχαριστώ. Καλές Χριστούγεννα.